έξι θεμάτων του γραμματοσύμου. Ο κύριος Καζίνης έχει το λόγο. Να μας πει και τις φωτογραφίες που, που έχουν επιλεγεί σαν σαν που θέσαμε την επιθυνότητα αυτή, λόγω και λόγω επαγγέλματος, να μας δώσει τα θέματα αυτά. Ο κύριος Καζίνης έχει το λόγο. Λοιπόν, εγώ σας έχω καταθέσει 9 φωτογραφίες θεματικές από το Διευρυμένο Δήμο Καρχόμενος, η οποία είναι από την πλευρά της Περχιάδας, έχει μπει η καλή μας Στεφανή, η οποία συμβουλίζει την Εθνική Αντίσταση. Φαντάζομαι πως κανένα δεν θα έχει αντίρρηση για αυτήν την καλή δεύτερο κομμάτι έχει μπει ο κατεστραμμένος Άι Νικόλας πάλι της Περχιάδα που καταστράφηκε από τους Γερμανούς. Νομίζω ότι είναι και το σήμα κατευθέν της Περχιάδας και καλό θα ήταν να μπει. Αυτό το επιλέγουμε. Και αν θέλετε μία-μία τις φωτογραφίες να τις λέμε, αν δεχόμαστε, έχει μπει το Σπερχιός, που στο φόντο του φαίνεται το πελούχι. Έχει μπει ο Μπαρτόμιος από το Μαυρίο. Έχει μπει το πνευματικό κέντρο, το χορευτικό μάτος, που χόρευε στο ποτάμι. Είναι μια καλή φωτογραφία που θέλω να τσέχνω, να τις βλέπετε. Έχει μπει η Βίστριζα του Ινάχου, η Βίστριζας, η οποία επικοινωνεί με τον Δήμο Λαμιών. Η γέφυρα της Βίστριζας. Η γέφυρα. Και έχει μπει και το μνημείο του Αχιλλέως Μαγιώτη. Αυτά είναι 9 θέματα. Υπάρχει ένα θέμα ακόμα. Από τη Μακρακόμη, η οποία Μακρακόμη ήθελα να το προτείνουν και άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι και ακούστηκαν, αν θέλετε να συνεχίσω και πάνω, στο διαβάζω όλα. Ξέρεις όλο, μας δεν είσαι όλο, που είναι την τάμα που έχεις στην ώρα. Λοιπόν, η πρώτη συγγραμματώση με θέμα τη Μακρακόμη. Θεωρώ ότι έχω συμβάλει προβλητικά στο ζήτημα των γραμματοσύμων και την επιλογή των επικονίσεων από την Δυτική Θεότητα. Αναφορικά με την επιλογή θέματος για τη Μακρακόμη, σας παρουσιάζω αναλυτικά την πρότασή μου. Όλο αυτόν τον καιρό έχουν ακουστεί προτάσεις όπως η πλατεία της πόλης, το καρναβάλι Μακρακόμης με τον σήμα του Ινδιάνα, την Αγία Τριάδα Μνημείου της Ινδικής Αντίστασης, το αρχαίο τείχος της Ακρόπολης Πρωτιστόμων, τους πυραγούς και άλλα πιο ασήμαντα. Με μια πιο εμπεριστατωμένη μελέτη, σκεπτόμενος ως κάτοικος της πόλης Μακρακόμης και όχι ως ένθερμος του πιστή της πόλης της Τριάδας, αλλά όλη τη δυτική ιδιότητα που μόνο ενωμένη μπορεί να αναπτυχθεί, πιστεύω πως όλοι θα καταλήξουμε στο εξή συμπέρασμα. Η επιλογή γραμματοσύμου για τη Μακρακόμη θα πρέπει να έχει ιστορικά, πολιτικά και κυρίως άκρως τοπικά χαρακτηριστικά. Και αυτό διότι δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι άλλο το οποίο θα επιβαλλόταν να έχει την τροπιά στα γραμματοσύμου τη Μακρακόμη. Πρέπει λοιπόν να αναπτυχθεί σε άλλα πεδία κοινωνικής δράσης και επιπλέον να έχει συμβολικό χαρακτήρα, όπως το αρχαίο νόμισμα μεγάλης ιστορικής αξίας που βρέθηκε στο πατήστο. Πριν σας αναφέρω την πρότασή μου και φυσικά θα την πλημμυρώσω, θα ήθελα να τονίσω τη μία σύνδεση και με κανέναν τρόπο δεν έχω με το θέμα που θα σας προτείνω για να γίνει το πρώτο συλλογικό γραμματοσύμου της πόλης Μακρακόμης. Η επιλογή αυτή γίνεται πρωτίστως με αντικειμενικά κριτήρια, παρεμηνίζοντας τα όποια συναισθήματα. Ταυτόχρονα θα αποτελεί και φόρο τιμής για τη συνολική προσφορά στην Μακρακόμη, καθώς έχει πολλές ερμηνείες και συμβουλισμούς. Κατέληξα λοιπόν σε ένα θέμα που σίγουρα σημαντικοποιεί και συμβουλίζει πολλά για τη Μακρακόμη. Το θέμα αυτό είναι ένας πρώην δήμαρχος της πόλης. Μια εμβληματική φυσιογνωμία, καθώς ήταν εκείνος που ιστορικά βέβαιο έβγαλε τη Μακρακόμη την αφάνεια και την μετέτρεψε σε μια αναπτυγμένη πόλη. Καταρχήν, αναγνωρίζεται από τους πάντες ως πιο παραγωγικός δήμαρχος των τελευταίων χρόνων. Κατάφερε στην κυριολεξία να μεταμορφώσει ένα χωριό σε πόλη, διεκδικώ τις υπηρεσίες, τα κατασκευάζω σχολεία, το κέντρο υγείας, εργατικές κατοικίες και πολλά άλλα. Η προσφορά του, μάλιστα, είναι πολύ σημαντική
καθώς υποστήριξε έντονα τον τόπο του και έκανε τα πάντα για να εκδικήσει το καλύτερο για την πόλη του. Οπότε αναφερόμαστε σε έναν τόπιο πολιτικό που έχει να επιδείξει πλούσιο έργο, αντικειμενικά και αξίζει πραγματικά να μιμηθεί, όχι όπως κάποιοι άλλοι που βραβεύονται για το μεδικό του έργο. Μάλιστα, είναι ένας άνθρωπος εν ζωή και θα ήταν ιδιαίτερα συγκινητικό και συνετό να γνωρίσει ο ίδιος την τιμή που του γίνεται από το διευρυμένο Δήμο Μακρακόμης. Τιμάται έτσι η πολιτική παραγωγικότητα και ο ένδεχος τουρκισμός. Εδώ να διευκρινίσουμε ότι αν και ποτέ δεν υπήρξε θερμός υποστηρικτής της Ένωσης των Δύο Πόλεων, της Περκιάς Μακρακόμης, είναι κάτι που δεν πρέπει να τον κατηγορήσουμε. Καθώς ασχολούνταν εξ ολοκλήρου για την πόλη του. Άλλες εποχές, άλλες ιδέες και άλλες πολιτικές. Επέβαλε με το θέλω του, τον τρόπο του και με έντονες πολιτικές πιέσεις, η άσχημη πόλη να φέρει το όνομα του καλλικρατικού Δήμου. Θα ήταν λάθος, επομένως, ως πρώτο γραμματόσημο για τον Μακρακόμη, να μπει π.χ. το καρναβάλι της Μακρακόμης με σήμα των Ινδιάνων. Αν και αποτελεί θεσμό πλέον για τα πολιτιστικά δρόμενα της πόλης, ωστόσο παραπέμπει σε ξενόφερτα ήθη και συμβολισμούς που δεν έχουν τοπικά χαρακτηριστικά. Ο άνθρωπος που οδήγησε την ανάπτυξη της πόλης της Μακρακόμης θεωρώ ότι είναι το ελάχιστο που πρέπει να κάνουμε για να μιμήσουμε ουσιαστικά. Βέβαια είναι πολύ ασάξιο για ποιο λόγο δεν προτάθηκε από τη συμβουλή του, αλλά από ένα σπιτιαδίτη, που από παλιά όμως πραγματίζει την Υγεία Ένωση και την ανάπτυξη της τοπική ιδιότητα. Ακράδαντα, πιστεύω λοιπόν ότι κοινωνικά ο πρώην Δήμαρχος της πόλης Μακρακόμης αποτελεί την καλύτερη επιλογή για τη συλλογικά γραμματόσημα. Το πρόσωπο αυτό είναι ο αξιότιμος κ. Μιλιάδης Ζηράκης. Σε αντιστοιχεία με τη Σπεγιάδα, που τιμά την ενεργεία της Αθανάσου Ελπίδα, η Μακρακόμη να είναι τον πρώην Δήμαρχο Μιλιάδη Ζηράκη. Αυτό. Λοιπόν, σε αυτό το θέμα θα πρέπει να συμβοληθεί ότι πραγματικά είναι αυτό που λέμε ότι και εγώ το είχα υπόψη που αναφέρω σήμερα, μόνο δεν ξέρω, αν δεν θα συζητήσουμε για το Ιζάκη στην Ελλάδα, γιατί ήταν αυτό που λέμε ότι μπήκε στην Ελλάδα από το στόμα του, κύριε Καρατζή. Α, δεν το είχα υπόψη αυτό, σα το είχα πει. Είναι ο Μίλη τώρα που λέει. Σήμερα το συζήτησα εγώ με τα κάρτα που έχουν στην Ελλάδα και το είχα υπόψη για να το αναφέρω αυτό. Αν δεν θα επιπληρώσει, εγώ δεν μπορώ να σε αυτό το θέμα. Εγώ και το θέμα που λέει αν μπορούμε, επειδή είναι στην ζώντα, να το κάνουμε. Γιατί υπάρχει ένα κανονισμό που να λέει. Εγώ ξέρω πάρα πολλού που σε τέτοιε. Συνήθω δεν είναι. Όχι. Όχι, δεν είναι. Όχι. Να είναι σίγουρα. Του συζητάω αυτό. Έχουν πει πάρα πολλοί. Και καλλιτέχνε έχουν πει. Και ο Αλεξανδράκη που είχε γραμματώσει που ήταν μια ζωή. Και πολλοί ακόμα. Δηλαδή δεν είναι θέμα, λέει, να προσφέρει μια τιμητική σε κάποιον άνθρωπο που πραγματικά αξίζει. Μη φοβόσαστε. Προφανώς αυτό ο άνθρωπο εγώ δεν τον γνωρίζω. Δεν, καλημέρα, δεν λέω μαζί μου. Γιατί δεν τον γνωρίζω έτσι, όχι γιατί δεν του συμπαθώ. Απλά το λέω με την έννοια ότι αυτό ο άνθρωπο έχει προσφέρει πολλά. Και Μακρακόμη πιστεύω ότι δεν έχει να δείξει κάτι άλλο. Και αυτό έχει γυρίσει πάρα πολύ καιρό. Να ζητάνε πράγματα, να λένε του τείχου κλπ. Και υπάρχει και κάποιο νόμισμα που δεν το πατήσουμε. Αλλά μιλάμε για την πόλη Μακρακόμη ω Μακρακόμη. Και καλό θα ήταν να το υποστηρίξουμε όλοι μαζί. Εγώ θέλω για να συνεχίσω το. Εκτό αν έχει μια εκδότηση. Ξύπνησα, είχα κάνει μια συζήτηση, είχα πάρει μια προσδοκία δική μου και αυτό ήταν το θέμα που θα σου δώσω στο συμβούλιο τη Επιτροπή. Να κάνουμε και μια γιορτή να το τιμήσουμε σαν. Το γράφω. Σαν δημοτικό συμβούλιο. Ναι, σαν δημοτικό συμβούλιο. Να το προτείνουμε στο δημοτικό συμβούλιο σαν επιτροπή να γίνει μια τιμητική γιορτή. Ακριβώ. Να γίνει πρώτο γράφο και μετά από την επιτροπή. Άρα σε αυτό το σημείο εγώ είμαι λέω ναι, φυσικά, γιατί ήταν και δική μου στην πρώτη γενιά. Εντάξει, υπάρχει με τρόπο να εξηγήσει. Όχι, εντάξει, δεν θα το πω. Γιατί, αυτό το γράφω. Και μπράβο στον κύριο Καρατζόνη, όπως και ανέφερε, και την ίδια, που παρότι στην διαδίκτυα, παρότι δεν τον γνωρίζει, παρότι όλα αυτά που γνωρίζουμε εμείς σαν τόπιο εδώ που είμαστε, έρχεται ο Σαββατοκύριακο και τον προτείνει. Και λοιπόν τον δίνει συγχαρητήρια γι' αυτό. Αντιθέτως, όταν εγώ ρώτησα Μακρακομίδες, πρώτα στην επικοινωνία, και με ανθρώπους που δεν τηρέσαν στην τοπική αυτοδιοίκηση, κανείς δεν μου ανέφερε το όνομα Ριζάκη. Και σε κάποιον που είπα για το όνομα Ριζάκη, τον είδα στραπομουτσούνιασε. Δεν μου είπε τίποτα φυσικά. Ήμουν μπορεί να μου φάνηκε μέρο τη στραπομουτσούνια χωρί να έχει στραπομουτσούνια. Δεν μπορείτε να πείτε τώρα. Εγώ φυσικά όχι απλώ συγκρίνω αυτή την πρόταση και την επαυξάνω,
ο Δραγκόμης, να γίνει τη μια γιορτή, να τον τιμήσουμε και αυτόν. Όπως πραγματικά αναφέρει, τιμήθηκε και ο πρώην αντίμαχος της Τουρκιάδας, ο κ. Καραμπάς. Λοιπόν, είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Έχεις τον λόγο, έχει τον λόγο, κύριε Ψηλή, κύριε Ψηλή. Επειδή με τον κύριο Ριζάκη έτυχε να έχουμε πάρα πολύ κοινούς στόχους κάποια στιγμή και προσωπικά συνεργάστηκα γιατί νοικιάσα κάτι στο ξενοδοχείο του και τον αγκέντησα. Οφείλω να και πέρα από αυτό, πριν συνεργαστήκαμε με δυσκολία, κοιτάξαμε. Ναι, η αλήθεια είναι ότι άκουγε ότι το έλεγε. Αυτό είναι αλήθεια. Και το λέει κάτι, τελείωσε. Και αυτό ήταν η επιτυχία. Φυσικά δεν είναι εύκολο αυτό να γίνει. Ούτε. Δηλαδή τη στιγμή που έκανε όλα αυτά, θα με πει εσύ, σίγουρα. Ξέρει, και οι εργατικές κατοικίες σίγουρα δεν ήταν και εύκολο. Γενικά δεν ήταν λίγο. Δεν μπορεί να με συντηρήσει κανείς. Απλά σίγουρα ήταν δουλειά και τρέξιμο. Και βέβαια ήταν το πάθος του. Αυτό ήθελε πραγματικά να. Το πάθος ήταν η πόλη. Το πάθος του ήταν να φέρει να αναγνέσει και δεν είχε να αναγνέσει την πόλη. Και βέβαια αυτά έρχονται και παρέρχονται, αλλά εντάξει, κάποια πράγματα μείναν. Στο τέλος δεν σχεδόν τίποτα, αλλά τέλος πάντων. Αυτά είναι το πρώτο πάντων. Το τι μπορούμε να προτείνουμε. Τελείωσε. Εγώ είμαι υπέρ της άποψης αυτής. Σίγουρα ήταν μορφή. Σίγουρα προσπάθησε να το δω, σίγουρα έκανε αυτά. Ψηφία μου όμως είναι καλό να μην αφήνουν μόνο φέρες. Αν υπάρχει κάτι άλλο, πέρα από αυτά τα οποία... Εγώ είπα και το πρόσωπο, δεν έχω καμία απορία αυτή, είπα ότι πραγματικά προσπάθησε και αξίζει να τιμηθεί. Ωραία. Με οποιοδήποτε τρόπο. Ομόφωνα. Για να καταλήξω ομόφωνα και επειδή δεν υπάρχουν αυτά, θα πρέπει λοιπόν να κατοχυρώσουμε απόψε όταν γίνει και η πρόταση στο δεύτερο συμβόλαιο. Να τελειώσω. Δεν νομίζω. Ολοκλήρωση. Να τελειώσω. Άρα λοιπόν, ο κύριο Ριζάκη, το προτείνω ω γνώμη. Το κύριο Ριζάκη, το προτείνω ω γνώμη. Και λέμε και να γίνει και την ειδική εκδήλωση να τον βραβεύσουμε για το έργο του. Έστω και στο μισή. Που πρόσφυγε. Πρόσφυγε. Ένα άλλο γραμματόσημο που έχω είναι το νόμισμα. Το αρχαίο νόμισμα από τον Πλατίστο. Άρα, καλό είναι να το εντάξουμε και αυτό δηλαδή. Γιατί α πάνε πάλι λίγο παραπάνω, θα γίνουν 12 γραμματόσημα. Με αυτό και με το. Εκεί που πήγαμε, είμαστε μαζί στο Μουζουράκι. Το Μουζουράκι, μάλιστα. Στο γεφύρι του Μουζουράκι, μα έρθει από τον Χριστό κάτι. Είναι το γεφύρι του Μουζουράκη, ο οποίο είναι ένα πολύ παλιό γεφύρι. Είναι στο Τιμ Χριστό, χαμηλά προς την Στα όρια Τιμ Χριστού, πιτσίου. Έχει κατασκευαστεί πολύ καλό μέρος. Πολύ καλά, ενώ δεν το σπάθω. Δεν έχει κατασκευαστεί καλά μάλλον. Ακριβώς, μόνο να κάνω μια παρένθεση. Για το θέμα του νομίσματος, επειδή εσύ είναι υποστηρίγω να είναι. Ναι, αυτό θέλω να πω. Θα πρέπει να πάρουμε άδεια. Το οποίο δεν μου είχαν απαντήσει παρόλο που θα πρέπει να πάρουμε άδεια. Και πρέπει να πάρουμε άδεια από κάτω. Θα στείλω ξανά το έργο από κάτω. Ωραία. Και θα συμπληρώσω το θέμα του νομίσματος. Ωραία. Και όχι του τύπους. Και όχι του τύπους. Άρα λοιπόν, μπαίνουμε στην διαδικασία. Άρα, αυτή. Αντί για 10, θα γίνουν 12 γραμματόσημα. Συμφωνούμε σε αυτό. Συμφωνούμε, βεβαίως. Τελειώσαμε. Λοιπόν, ένα είναι. Ένα είναι. Λοιπόν, είμαστε σίγουροι. Χορευτικό πνευματικό κέντρο. Έτσι τώρα ναι. Ένα. Είναι στο δεύτερο. Δεύτερο. Μπαρουτόμινος Μαυρίλο. Τρίτον, Άγιος Νικόλος Στεριάδας. Τέταρτον, Καλήμα Στεφανή. Πέμπτον, Αλμός. Θα πει. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να πει. Είναι πάρα πολλά να μην πλατιάσουμε. Να βάλουμε 37 πράγματα
η αρμόσεις θα μας δώσει μεγάλη ανάπτυξη. Άλλη. Είναι μηχανάκια, όχι μιλάω για 12 γραμματόσκοπα, για τα 12 μιλάω. Και είναι το μοναδικό πράγμα που έχει ανάπτυξη εδώ. Όχι θέλω. Το χορευτικό σου. Το χορευτικό, αν το δεις έτσι που είναι στο γραμματόσκοπο. Ναι, εννοώ, θα μπορούσαμε να βάλουμε κάτι άλλο. Να πω κάτι ψηφία, σε αυτό που λες. Ας τα διαβάσει όλα, ας τα διαβάσει όλα. Εάν το δημοτικό συμβούλιο μπορεί να απορρίψει δύο από αυτά, θα απορρίψει το δημοτικό συμβούλιο. Ναι, εμείς πώς πειράζει. Να βάλουμε, ας πούμε, αντί για αυτούς που χορεύουν, να βάλουμε το τείχος. Το οποίο τείχος μαζί με το νόμισμα είναι πιο έτσι εμπεριστατωμένο. Μα είπαμε να μην βάλουμε μια θεματική. Γι' αυτό και τα έκανα έτσι. Εγώ λέω, αντί για το χορευτικό. Το τείχος δεν έχει κανένα νόημα. Αυτό το τείχος που έχετε δει δεν φωτογραφίζεται όπως το φωτογραφίζεται η πλατεία της Μακρακόπης. Συμφωνώ πολύ. Απλά είπα ότι ένα κομμάτι του φωτογραφίζεται σίγουρα γιατί το είδα. Φωτογραφίζεται μια φωτογραφία. Ένα κομμάτι που φαίνεται έντονα σε μια γωνία και είναι πολύ καλά στηρίμενη. Το είδα, μπορούμε να το κάνουμε. Γιατί μαζί με το νόμισμα είναι κάτι πολύ πιο σημαντικό. Τώρα από πέρα. Να σας πω γιατί το έχω κάνει αυτό. Εάν έγραφε μια θεματική την αρχαιολογία ή την εθνική αντίσταση, θα μιλάγαμε για Γαλλία Στεφανή, θα μιλάγαμε για Γαλλία Τριάντα Μακρακόπη, θα μιλάγαμε για Γαλλία κλπ. Εδώ το σημαντικό είναι στα 12 και στα 10 γραμματόσημα που έχουμε να δείξουμε με τον καλύτερο τρόπο την πολιτιστική κληρονομιά την οποία έχουμε. Εάν βάλουμε τείχο και βάλουμε όλα τα χέρια, θα φύγουν όλα. Αλλά ο κόσμος δεν αντιλαμβάνεται. Δεν αντιλαμβάνεται τι γίνεται. Σε δεύτερη φάση να μπει και το τείχο και να μπει και ό,τι άλλο δρόμο για να βάλουμε την Αγία Τριάδα και να μπουν και οι πελαργοί. Αλλά τώρα να μπορέσουμε να δώσουμε μια οντότητα ότι κάτι υπάρχει στον τόπο μας. Λοιπόν, συμβούλιο μέχρι εδώ, έτσι, μπαίνει και ο αρμός δηλαδή, δηλαδή μπαίνει εννοώ ότι θα γίνει υπάρχει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Από εκεί στο Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να γίνει κάτι άλλο, ξέρω εγώ. Λοιπόν, εμείς σαν Επιτροπή, η πρόταση θα είναι αυτά που λέμε τώρα. Πάμε στο άλλο θέμα, είναι 1, 2, 3, 4, 5, έκτο θέμα. Ο Ακρίδας, ο ποιος Ακρίδας είναι αυτός. Ο Θανάσης Ακρίδας. Είναι σε αυτός ο ευεργέτης που είναι στο Μουναδικό. Είναι ο ευεργέτης που είναι στο Μουναδικό. Έβδομο είναι ο Σπερχιός, όγδομο είναι το γεφύρι του Ινάχου, στον Άγιο Σώστη. Ένατο είναι το νόμισμα, ο Αχιλλέας στον Άγιο Γιώργιο. Δέκατο, σημειώνουμε εδώ πέρα, δέκατο. Ριζάκης Πεντιάδης. Επειδή έχουμε ένα γεφύρι, δεν θα βάλουμε και δεύτερο. Δεν είναι γεφύρι αυτό, είναι επιθυμία. Να ολοκληρώσουμε τα θέματα, να συμφωνήσουμε, να μην έχουμε παρεξηγήσεις κατά την τοποθέτηση του Δημοτικού Συμβούλιου. Δέκατο. Μιλτιάδης Ριζάκης, πρώην δήμαρχος. Δήμο Μακρακόπης, πρώην δήμαρχος Καποδιστριακού Δήμου Μακρακόπης. Δήμου Μακρακόπης, ενδέκατο νόμισμα, αρχαίο νόμισμα που ευρέθη στο Βαρίσμα. Δέκατο, το αρχαίο. Μουντζουράκι. Πάπικα σκούρα. Μουντζουράκι.
κάτι εν Χριστού. Στον Χριστό. Όπως το θέλει. Λοιπόν, είμαστε εντάξει επί αυτών. Αυτά τα έχω, δεν τα έχω. Δεν τα έχει το Ζάκη, δεν είμαστε. Α, είναι ο Ζάκης, α, είναι ο Ζάκης. Εντάξει. Λοιπόν, είναι 9, 10, 11, 12. Άρα είμαστε εντάξει από τον Ζάκη. Προχωράμε παρακάτω. Μόνο εδώ θα πρέπει να κάνουμε μια επανάσταση, να ζητήσουμε. Να ζητηθεί από την αρχαιολογική αμίας, αρχαιολογικά υπόλοιπα. Η άδεια. Η άδεια του νομίσματος. Να μην δούμε να πούμε πρώτα, γιατί δεν μου σε έρθει. Πάμε στο δεύτερο θέμα. Η λειτουργία πεζοδρόμου στις πηγές, κύριος Καραζίνης, στον όγκο.